της Κυριακής. Η ανισορροπία του τρόμου Μέση Ανατολή, ο Φαύλο κύκλος και ο κίνδυνος του ντόμινο. Τα τέσσερα μέτωπα του πολέμου. Η ισχύ των όπλων ο διπλωματικός πυρετός και οι ανησυχίες της Αθήνας. Το Πασόξ της Κάλπεση. Η συμμετοχή κρίνει την επόμενη μέρα η μάχη του πρώτου γύρου. Το στοίχημα μαζικής προσέλευσης τα κάστρα και οι φόβοι των υποψηφίων. Η αποτίμηση της κα Real News. Σιδερένια στο στην Ελλάδα. Η Real αποκαλύπτει τι περιλαμβάνει το σχέδιο του Υπουργείου Εθνική Άμυνα για τη θωράκιση των θέρων. Επιστρέφεται ο διάλογο για ραπετρίτη με Φιντάν. Πόσο θα αυξηθούν μισθοί και συντάξει. Αναλυτικό οδηγό με τα νέα δεδομένα που φέρνει το προσχέδιο του προπολογισμού για το 2025. Το Πασόκ στι κάλπε, τα σενάρια και οι συμμαχίε του δεύτερου γύρου. Εκλογέ στο ΣΥΡΙΖΑ, οι πέντε υποψήφοι και η στρατηγική του μέχρι το συνέδριο. Και στο Κράτη Φάμιλο, συνέντευξη και η κυρία Κοσπυρακάκη στη Real. Σε λίγο ο κ. θα είναι εδώ και ήθελε να μου προκαλέσει το θάνατο. Η επίθεση με βιτριόλι έρχεται ξανά στο προσκήνιο, καθώ καθαρογράφηκε η απόφαση για την καταδίκη τη ΕΦΗΣ. Κακαράτζουλα κα, κα, λέγεται η κυρία Κακαράτζουλα, η, η, η δράστηδα, ανοίγοντα το δρόμο για το εφετείο. Αποτηρεί αλλιώ με πλούσιο ρεπορτάζ και αφιερώματα. Πάμε να δούμε τι λέει η Κυριακάτικη Δημοκρατία. Μπουρλό το βάζει ο Σαμαρά, ολική ρήξη έπειτα από την πόρτα για τα γενέθλια. Πρώτη φορά ο Μητσοτάκη νιώθει τόσο έντονα την αμφισβήτηση στο πρόσωπό του. Συντονίζει καινούργια Αντάρτικα, εκτό από του οκτώ λέει που χτύπησαν μέσα στην εβδομάδα, αλλά έχει άλλου τρει έτοιμου να προκαλέσουν πρόβλημα στην κυβέρνηση. Τα ακού αυτό. Είναι κομάντο Σαμαρά. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Είχαμε του 11, τώρα έχουμε του 8. Τι Θα έχουμε άλλου ο... 3. Ομάδα Σαμαρά. Ε. Δεν ξέρω. Ναι. Προσπαθεί τώρα να κάψει, λέει, την επιλογή Τασούλα για την Προεδρία τη Δημοκρατία, διατηρώντα όμω τι δικέ του φιλοδοξίε. Έχει λες, πλούσιο λες. ρεπορτάζ, έχει βγει. Ο Σαμαρά. Ομάδα υπονομευτών καταστροφών. Πώ το σκέφτεσαι αυτό. <laughs> λοιπόν. <laughs> Τέμπη, ανατροπή με τι εγγυήσει. Έπεσε κούρεμα στου ελεγχόμενου και οι παγίδε που έχει στήσει ο Σουλτάνο για την ΑΟΣ. Ανέτοιμοι για το ηλεκτρονικό πόλεμο. Είμαστε πολύ πίσω, λέει η εφημερίδα. Αυτά είναι μερικά από ό, ό, όσα γράφει. Στην καθημερινή, κραβία και ψήθυρη πίσω από τη ρογμή στη Νέα Δημοκρατία, το χρονικό τη αποξέρνηση Σαμαρά και Καραμαλή, γιατί οι πρώιοι Πρωθυπουργοί επέστρεψαν το προσκλητήριο των γενεθλίων. 30 ημέρε στην κόλαση. Ποιο θα σταματήσει τη σύγκρουση. Με τι ΗΠΑ βαρχικυκλωμένε λόγω των εκλογών τη 5η Νοεμβρίου, η φωτιά στη Μέση Ανατολή εξαπλώνονται ανεξέλεκτα. Η φωτια στη μεση ανατολη εξαπλώνεται ανεξελεκτα η βια των ελληνικών, οι αγέλε των εφήβων και τα SOS των καθηγητών. Και η ώρα τη κάλπη στα κλειδιά του πρώτου γύρου στο Πασόκ. Αυτά με πλούσιο ρεπορτάζ και έρθετα στην εφημερίδα Καθημερινή. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να διαβάζω το πρώτο θέμα. Βεβαίως. Όχι από το κεντρικό του θέμα όμω, για να σε, για να στρελάνω. Oh. Κυκλοφοριακό. Δικό oh, σου. όχι, 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 Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Εσείς αντέχετε. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Για να κατέβει στο κέντρο θέλει μία ώρα. Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει πια. Δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να λέγεται μποτιλιάρισμα, γιατί πρώτα απ' όλα δεν πίνεται και δεύτερο μόνο ζαλίζει. Μπότιλιά, ρίσμα. Θέλω να σταματήσει με αυτό το αστείο σήμερα. Έχει πάρει φόρα, μη δίνει εκλογέ. Δεν μπορούσα. Κλείστε λίγο το κλιματιστικό. Λοιπόν, τα τρία νέα έργα για να ξεμπλοκάρει η λεωφόρο και φυσουχάνουμε. 48 ώρε κάθε χρόνο στον Ο Χρυσό και Παναγία. Κατάργηση των μονών ζυγών στο δακτήλιο. Θα μπαίνουν μόνο τα ηλεκτρικά και τα καθαρά. Ποια είναι τα καθαρά, Πράσινα, τα πράσινα αυτά τα που είναι υβριδικά. Αυτά που, ε? Α, υβριδικά μόνο. Ναι, δηλαδή, ναι. Εμείς δεν θα μπαίνουμε. τι ε, τι δεν έχουμε εμεί. Τι, τι. Τι, ξέρει ποια είναι. ξέρεις τα καθαρά. Δεν ξέρει ποια είναι. Θα μάθουμε. Τα καθαρά είναι αυτά που καθαρά. Ε... Δεν καμπρίζει μέσα, και δε, και εγώ το έπληνα, τα... έπληνα, και εγώ το Κουκλάκι το το Κουκλάκι το το Do or die. Η τελευταία ευκαιρία του Πασό και οι κάλπε βγάζουν τέλμα. Ισχυρή αντιπολίτευση, λέει εφημερίδα, και δες εδώ. Πρόστιμο στον Άμο 3,1 εκατομμύρια ευρώ για φοροδιαφυγή από την ΑΔΕ. Αφορά τις οικονομικες χρησει χρήσεις 18-19 και ο έλεγχος συνεχίζεται για τα επόμενα χρόνια. Έρχεται χωρίες. από τότε δηλαδή. Από τότε από και τότε. σου λέει μόνο για τότε είναι ναι. 3,1. Μάλιστα. Από Κιβαντινή, νέο πολεοδομικό σχέδιο αλλάζει την Ελλάδα. Δομικέ μεταρρυθμίσει 600 εκατομμυρίων ευρώ σε 829, σε 829 δημοτικέ ενότητε. Όλο το πρόγραμμα Κωνσταντίνο Δοξιάδη και οι πέντε άξονε που το συγκροτούν. Τοπικά πολεοδομικά σχέδια, ειδικά πολεοδομικά σχέδια, ζώνε υποδοχή στην τελεστή δόμηση, μελέτε ή οριοθέτηση οικισμών και χαρακτηρισμοί δημοτικών οδών. Οι στόχοι που μελετά το Ισραήλ και τα τέσσερα Ιράν, τα θαμμένα πυρηνικά, το ράλι στι τιμέ του πετρελαίου, οι προβληματισμοί τη Αθήνα και η αγωνία στην Άγκυρα. Αυτά με πλούσιο ρεπορτάζ από την Αποκυματινή. Λοιπόν, να δούμε και τι τη, λέει η Αγία τη Κυριακή. Η Μέση Ανατολή στι Φλόγε σε αναμονή τρόμου για την απάντηση του Ισραήλ. Ο ασυγκράτητο Νετανιάχου και οι δεύτερε σκέψει του Τζο Μπάιντεν. Τα στρατόπεδα και ο νέο γεωπολιτικό χάρτη που σχηματίζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο δρόμο προ τι κάλπε. Στέφανο Κασελάκη σε θέσει μάχη. Οι πέντε κατευθύνσει από το μήνυμα τη υποψηφιότητά του. Νικόλα Φαραντούρη στην Αυγή, πιστεύω στο κόμμα μα. Έχει καταθέσει την υποψηφιότητά του, ε. ναι, 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 δε, ναι, 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 δε, ναι, δε, δε, Συγνώμη, δε, δε, ναι, ναι, το Πασόκ στι κάλπε. Τα πιθανά ζευγάρια, οι αντιπαραθέσει του πρώτου γύρου που δείχνουν τι συμμαχίε του δεύτερου. Θα δούμε σήμερα ποιοι θα περάσουν και θα δούμε ποιοι θα είναι και την επόμενη. Για να Κυβέρνηση φουσκώνει το κύμα αμφισβήτηση του Μητσοτάκη, Επέλαση τη ακροδεξιά στην Αυστρία. Τελικά το τέρα δεν εξημερώνεται. Ακρίβεια ο πληθωρισμό. Πόσο πληθωρισμό στην Ελλάδα χτυπά περισσότερα τα φτωχότερα νοικοκυριά, λέει η εφημερίδα. Ελεύθερο τύπο, Airbnb ή ενίκιο, τι συμφέρει του ιδιοκτήτε ακινήτων, έρευνα του ελεύθερου τύπου, τα έσοδα, τα έξοδα και η φορολογία για βράχι χρόνιες και μακροχρόνιε μισθώσεις, αναλυτικοί πίνακε και παραδείγματα. Τα μυστικά και οι παγίδε κάθε επιλογή, τι κερδίζει όταν διαθέσουν τα κλειστά διαμερίσματα προ ενοικίαση. Έξι στου δέκα εφήβου συνηθισμένοι στο Ιντερνετ. Έλα, αποκλείεται. Το σύνδρομο τη οθόνη βλάπτει την ψυχική υγεία. Το εφή... ε, εγώ νομίζω ότι είναι λίγο. Είναι πολύ λίγο, Α? είναι φτωχό. φτωχό ναι. Ε, ναι. Να πάμε και στου ενήλικε, δεν το συζητάω έτσι. Στο... Ε, Εμεί είμαστε δέκα στου Εμεί είμαστε δέκα στου δέκα. Στο κύριο του νοικοτικού πολέμου Ιράν-Ισραήλ. Λοιπόν, αυτά με πλούσιο ρεπορτάζ στο δεύτερο τύπο. Λοιπόν, λε ότι πώ συνηθισμένοι στο κινητό και πάω να κοιτάξω το κινητό <laughs> και λέω όχι. Δοκουμέντο. η ισχυρή μαρίνα τη Greek mafia. Αποκάλυψη λέει κυκλώματα υπό υψηλή πολιτική προστασία. Η ματρώνα με τι διασυνδέσει στο έγκλημα και στην Ελλάδα ε, οι τρύπιε δικογραφίε που υπέθαλπαν τη δράση τη. Ε, ποια είναι τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τους οίκους ανοχής και τα σπίτια φυλακές για τα κορίτσια από τη Λατινική Αμερική. Ναι, Δημοκρατία, μένετε το αντάρτικο των βουλευτών στο κενό τα υπουργικά μασάζ και τα τραπεζώματα. Είχαμε και τραπεζώματα ε, και υπουργικά ε, μασάζ, τις προηγούμενες ημέρες. Άδες εδώ, πόρισμα καταπέλτης, λέει, από το Αττικόν. Απειλές και ψέματα από τον Καλιάνο για την οσυλία του πατέρα του. Να, Μάλιστα. για να το διαβάσουμε. Θα το δούμε. Τι μπορεί να λέει. Ε έκδοση τη Κυριακή Μπορν λοιπόν, για την εφημερίδα Αεστία. Η νέα γιάλτα του Τραμπ με Νετανιάχου και Πούτιν. <t rip> του Μανώλη Κωτάκη και τη Μίνα Νικολαίδη το ρεπορτάζ. Ο πόλεμο γέρνει την πλάστικα στον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών, καθώ το Αμερικανικό κατεστημένο θεωρεί ότι η χάρη δεν είναι κατάλληλη. Επίθεση του Ισραήλ στην Τουρκία αμέσω μετά την εκλογή του νέου Προέδρου των ΗΠΑ και σχέδιο είδηση νέου κουρδικού κράτου. Λέξη του πολέμου στην Ουκρανία και αναγνώριση του νέου εδαφικού στάτου. Ανατροπή του καθεστώτο στο Ιράν, Ομοσπονδιακή λύση στην Κύπρο με αναγνώριση του ψευδοκράτου. Οικονομική συντήρηση σε Σεβελιγράδη, Τίρανα, με τον γραμμό του τέο Προέδρου Κούσνερ, για να αποφευθεί νέα ανάφρυξη και άλλα στον πρωτοσέλιδο τη Φωρίδα Εστία με πάντα πλούσιο ρεπορτάζ. Λοιπόν, ο τύπο τη Θεσσαλονίκη να δούμε τι λέει. Πώ θα μπει φρένο στην αναρχία με τα πατίνια. Α, το έχουμε αναδείξει και εμεί εδώ αυτό το θέμα. Συνεχίζονται Εγώ. παράλληλα η καθημερινή έλεγχη από μεικτά κλιμάκια τη Ελλάδα και τη Δημοτική Αστυνομία. Επιτέλου, πραγματικότητα, το Μετρό Θεσσαλονίκη σε 55 ημέρε. Ε, ε, και χθε 55 δεν λέγαμε. Ναι. Ε? Θα έρθει αυτό το Μετρό τη Θεσσαλονίκη σε 55 ημέρε. Μέτρα. Εδώ θα είμαστε, θα το δούμε. Εμεί εδώ θα είμαστε. Το μετρό που θα είναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω <laughs> λοιπόν. <laughs> Τέλο πάντων, πάμε. Λοιπόν, στην ΠΑΜ, στο ρεπορτάζ, εδώ είμαστε. Στοιχεία φωτιά για τη φωνική πυρκαγιά στην Κορινθία. Ναι, τα ήξη αφήξει του αντιδημάρχου και τα άθικτα μελίσια του. Δεν ξέρω, αλλά έχω ακούσει, δεν, έχω, δεν γνωρίζω κάτι ρεπορτάζ, οπότε δεν έχω απόψη ότι ο αντιδήμαρχο τη πολιτική φρασία Έβαλε φωτιά στα μελίσια ναι, και από φέ, εκεί. να έχει... Έτσι λέγε, Ο, ο ίδιο βέβαια λέει ναι. ότι είδα τη φωτιά 200 μέτρα πιο κάτω. Ναι. Ωστόσο. Αν είχε πάει στα μελίσια, είχε βάλει φωτιά για τα μελίσια, αλλά είδε και μια άλλη φωτιά να έρχεται. Ναι. Μάλιστα. Συγκυρίε τη ζωή αυτά. Τώρα, αν είναι δυνατό να πα yeah, να καπνίσεις τα μελίσια έτσι με 7 μποφόρ. Αντιδήμαχο πολιτική προστασία. Υποτίθεται ότι οι αντιδημαρχέ πολιτική Πρασσία, συγγνώμη που έτσι για να κάνω μια. Υποτίθεται ότι οι αντιδημαρχέ έχουν εκπαιδευτεί, έχουν ειδικευτεί θεωρητικά. Προφανώ δεν έχει συμβεί σε όλου. Ή μπορεί να γνώρισε κάτι άλλο συμβεί στην προκειμένη περίπτωση. Θα δούμε τι έχει συμβεί. Βέβαια, αυτοψία τη ΜΠΑΜ στην πυροπληκτική περιοχή που πλέον είναι κρανίου τόπο. πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα στο ΠΑΣΟΚ, αυτά από την ΜΠΑΜ πλέον στο Κόντρα, Κυριακάτικη κόντρα. Ραντεβού με την ιστορία ότι η μαζική συμμετοχή στι κάλπε απαραίτητη προπόθεση για να αποκτήσει δυναμική και κεντρικό ρόλο στην πολιτική σκηνή για τι εκλογέ του Πασόκ. Γαλάζιο Ντάρτικο κατά τη κυβέρνηση και στην ΚΕΔΕ. Ω, oh, γιατί άφησαν μόνο το Μητσοτάκη στο street party καραμανλή Σαμαρά. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Θα ανοίξουμε τη συζήτηση με το πολιτικό μα πάνελ εδώ. Και στη Μακεδονία τη Κυριακή, Ωρα κάλπη του Πασό Κινάλ, το μήνυμα των έξι μέσω τη Μακεδονία τη Κυριακή και εκτό ελέγχου η βία μεταξύ ανηλίκων και μάλιστα διασύμματων αφορμή. Χειροπέδε σε 631 ανηλίκων του 2024 στη Θεσσαλονίκη μόνο. Έτσι, αυτά για να θυμόμαστε πού βρισκόμαστε. Τώρα τη διαβάσαμε όλοι ή αυτό μα εμεί. Oh, το μπάμα μπάμα. το διαβάσαμε. διαβάσαμε. Αλλά είχαμε δύο μπαμ. μπαμ. Θέλω να τη διαβάσω δύο φορέ. Ε?